μπροστά σε ένα δύσκολο Αύγουστο βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας με την αντιμετώπιση της πανδημίας να αποτελεί δυσεπίλητο γρίφο. Οι επόμενες αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν είναι δύσκολες και κρίσιμες και οι συσκέψεις να διαδέχεται η μία την άλλη. Στο επίκεντρο του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθεί το μεγάλο ζήτημα του εμβολιασμού των παιδιών άνω των 12 ετών με την συγκατάθεση των γονιών. Για τον λόγο αυτό, στη μάχη της διαβούλευσης ρίχθηκαν τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Λόγο έχει και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Αρκετές εβδομάδες που εξετάζουμε το φαινόμενο της έξαρσης της πανδημίας και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό. Παίζει σημαντικό ρόλο στις όποιες αποφάσεις θα λάβουμε, παρακολουθώντας βεβαίως και όλα τα επιστημονικά δεδομένα που σειραίουν καθημερινά σε σχέση με τον εμβολιασμό παιδιών άνω των 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παιδιατρική Εταιρεία θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την κακή επιδημιολογική εικόνα του νησιού τη δεδομένη στιγμή, αλλά και τον παράγοντα επικινδυνότητας που υπάρχει στα παιδιά σε περίπτωση που νοσήσουν από κορονοϊό, του πολυσυστημικού φλεγμονώδου συνδρόμου. Η προσωπική μου θέση είναι ότι ανεπιφύλακτα τάσσουμε υπέρ του εμβολιασμού παιδιών άνω των 12 ετών. Στις προτάσεις που αναμένεται να βγάλει από το χαρτοφυλάκιό του ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλας ενώπιον των συναδέλφων του είναι και η αυστηροποίηση του Safe Pass. Αυτή τη στιγμή η προσκόμισή του απαιτείται στα υποστατικά με 20 άτομα και πάνω. Η καινούργια πρόταση λέγεται πως αυστηροποιεί το Safe Pass καθώς θα χρειάζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα υποστατικά, ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις όπως τα περίπτερα και τα mini market. Όλα αυτά ενώ η επιδημιολογική εικόνα εμφανίζεται ζωφερή και δύσκολη για την συνέχεια, με το ένα ρεκόρ να σπάει μετά το άλλο. Τα συνολικά κρούσματα από την αρχή της πανδημίας ξεπέρασαν τις 100.000, ενώ οι νοσηλευόμενοι τους 300, πιέζοντας όλο και πιο πολύ τα κρατικά νοσηλευτήρια. Την Ευρωπαία Επίτροπο συνάντησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Η Στέλλα Κυριακίδου στη συνέχεια επισκέφθηκε το νοσοκομείο αναφοράς, δίνοντας βάρος στους εμβολιασμούς. Αυτή την εβδομάδα η μετάλλαξη Δέλτα είναι αυτή που πλέον κυριαρχεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, η πλειοψηφία των ασθενών με COVID που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο αναφοράς είναι άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν εμβολιαστεί μόνο με την πρώτη δόση. Ολοκληρώνοντας λέγοντας πως η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα και επηρεάζει νεαρότερα άτομα.